υπήρχε η δυνατότητα παράτασης για 2-3 μήνες των υπαρχόντων γιατρών, με αποτέλεσμα το μεσοδιάστημα αυτό να καλύπτει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Υπουργείο που το αναζήτησε και το ψάξαμε και το ερευνήσαμε, λέει δεν μπορώ, απαγορεύεται. Ποιο είναι το θέμα εκεί. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα και δημιουργείται ένα θέμα. Πώς θα αντιμετωπίζετε. Επειδή υποθέτω ότι κάπως έτσι θα εξελίξει την ιστορία, δηλαδή από τον Ιούλιο και μετά, από τις 15 Ιουλίου περίπου, που θα έρθουν στο ιατρείο μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχουν 3 γιατρούς στο μεγαλύσιο. Ενώ θα υπάρχει μια περίοδος τρίμηνου κάθε χρόνο που θα έχουμε έναν γιατρό, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ θα ανοίξει μια κουβέντα ή κάποια στιγμή θα πρέπει να παραταθεί του ενός γιατρού ηλικία ή εν πάση περιπτώσει αυτή η αλλαγή να μην γίνεται αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αν η αλλαγή αυτή γίνονταν μέσα στο χειμώνα και αν δεν ταυτίζονταν οι δύο αλλαγές ταυτόχρονα, θα μπορούσε να γίνει. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν, έτσι καταγράφω τον πληθυσμό, δεν έχουμε δει κάποια λύση. Το κουβέντιζα με το νοσοκομείο, έκανε και μια κουβέντα έτσι με το κάποιο διευθυντή στο Υπουργείο. Δεν μου έχουν δώσει κάποια λύση. Πιθανόν σε κάποια από τις επόμενες να αποφασίσουμε ότι ή θα καθυστερήσουμε να πάρουμε τον ένα ή θα δώσουμε παράταση σε κάποιον για να αλλάξει η σειρά. Γιατί αυτό δεν είναι τώρα. Εάν το αφήσουμε έτσι, θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να το έχουν παράλληλη εκκίνηση και των δύο γιατρών. Αν το ίδιο, αυτό είναι. Να δώσω μια, με επιτρέπετε κύριε Νόμπη, να δώσω μια, εγώ κάποια δημιουργία, γιατί δημιουργείται θέμα νομίζω πολύ μέσα. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει. 7 χρόνια τώρα, 6-7 χρόνια, που οι γιατροί έχουν συγκινήσει στον οργανώμα και κάνουν τρίμηνα στο νοσοκομείο, συμβαίνει το ίδιο κάθε χρονιά σε κάθε μέρος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ζεστό. Γι' αυτό όμως δεν θα απολογηθεί ο Δήμαρχος. Πρόταση ήταν. Λέω, ναι. Απαντώ λοιπόν. Απαντώ. Ναι, ρωτήσω να απαντήσω και εγώ. Έχω δικαίωμα. Ένα ερώτημα. Δεύτερο. Και πέρσι υπήρξαν ένα-δύο μήνες κενή που πάλι δεν υπήρχε γιατρός, αλλά δεν θυμάμαι να πήγε και δεν υπήρχε. Τρίτο. Οι γιατροί έχουν ξεκινήσει ο ένας το Μάρτιο και ο άλλος αρχές Απριλίου το τρίμηνό τους, που σημαίνει ότι θα έρθει ο ένας τον Ιούνι και ο άλλος αρχές Ιουλίου, ενώ πέρσι είχαν έρθει η Ιούνι και η Άρα στο Θεμάτο Καλά, η Ιρένα και ο Θανάσης. Και ουσιαστικά το μεσοδιάστημα που μένει και είναι αυτός ο Μάης. Το μεγαλύτερο είναι η λειτουργία στην Αμιδέλη. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουν κάποιοι να τα περιγράψουν. Γιατί η λειτουργία αυτή είναι. Έτσι, σε καμία περίπτωση είναι ότι δεν βγαίνει η δουλειά με έναν γιατρό. Ακόμα και το χειμώνα που είναι 3-4 ετών, πάντα ο ένας έχει με άλλη. Ερωτική εμένα, προφέρει η κυρία Μισάλη, η κυρία Κάτσα κλπ. Για να λόγω τη εφημερίδα που λέει, το πρόβλημα είναι ότι απλά πέφτει ο κόστος εργασίας σε έναν γιατρό. Και είναι υποχρεωμένος κάθε μέρα να είναι σε εφημερία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ότι ένας γιατρός υπομίζει πέρα τη δουλειά ενώ να μπορούσε να είναι εργασμένοι. Όχι ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων, μην λέμε δηλαδή πράγματα τελικά. Και τρίτο, κρατούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση το Υπουργείο να πάει σε λογική χρειάζω νωρίτερα ας πούμε ένα μήνα την προκήρυξη ούτως ώστε πρέπει να φύγουν οι άλλοι γιατροί να έρθουν καινούργοι. Αυτό το ξεχνάμε γιατί θα ισχύει αυτό που λέει ο Δήμαρχος ότι θα γίνει προστασίτες στην ουσία για την ίδια θέση θα πληρώνει έναν που θα κάνει πρακτική στο νοσοκομείο και έναν που θα είναι εδώ. Επειδή τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κόψει τα κονδύλια που δίνανε για παρατάσεις που όλοι οι γιατροί έπαιρναν παρατάσεις γιατί δεν πήγαινε άλλο να περιμένει ένα, δύο, τρία χρόνια ας πούμε, για την ειδικότητά του, προτιμούσε να κάτσει στο νησί που ήταν και να πληρώνεται. Αυτό να είναι άνεργο. Και τις παίρνανε τις παρατάσεις και καλύπτανε το κενό, αυτό το κόψε. Δεν παίρνουν παρατάσεις για δεύτερο. Δεν τους δίνουν εδώ. Υπάρχουν κάποιες φόρμουλες, αν δηλαδή θέλει η διευθύντρια του νοσοκομείου, μπορεί να πει ότι πασάρω ένα γιατρό από το νοσοκομείο στο τάδε αγροτικό ή στο δίνο αγροτικό. Δεν το κάνει όμως σχεδόν ποτέ κανένα διευθυντή, γιατί έχουν τεράστια προβλήματα στο νοσοκομείο από μόνοι τους. Ξέρουμε δηλαδή ότι αυτό το τρίμηνο που κάνουν όλοι οι αγροτικοί, πνευματικού, του
κοιλιά, δεν ξέρω εγώ τι τη καρδιά, καλύπτουν τα κενά του νοσοκομείου στην ουσία. Και του κρατάνε εκεί πέρα. Έτσι, αυτό είναι το σκηνικό. Δεν είναι κανένα ζωφερό σκηνικό, έτσι να μην το λάβουμε κιόλα. Να τονίσω από πλευρά μου και να πω μια κουβέντα. Θέλω να δευτερολογήσω, να δευτερολογήσω. Επειδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ βαθύ και επειδή αρκετά από αυτά που άκουσα εμένα δεν μου λυπούν πολλά, θα παρακαλούσα σε μια συνεδρίαση να τεθεί ένα δύο θέμα προετοιμασμένα, γιατί θεωρώ ότι το νησί έχει ανάγκη από καλύτερη ιατρική υποστήριξη. Τώρα, τι λέει το Υπουργείο, τι μπορεί να κάνει το νοσοκομείο, αν είναι ζωπρό το κοινικό και όλα αυτά, αυτά είναι όλες προκειμενικά. Η αντικειμενικότητα είναι, το θέμα μάλλον είναι, ότι εμείς χρειαζόμαστε καλύτερη ιατρική υποστήριξη. Και αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί. Νοσοκομείο δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάει αυτό. Δεν ξέρω και τι δυνατότητες υπάρχουν. Για άτομα, τι να απαιτεί. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να κάνει μια ερώτηση. Νομίζω θα έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη να ζητηθεί μια λύση. Πρόεδρε, ας το δείξουμε. Έχει 2.000 ευρώ. Ας το θέμα της επόμενης συνέντευξης και στο εισηγητικό. Πρόεδρε, αν έχει καλοσύνη. Παρακαλώ. Προέκυψε το θέμα όταν ήμουν εγώ δήμαρχος στο τελευταίο χρόνο της Κίας. Είναι ταυτός προλόγος. Είναι θέμα τοπικό. Συνεννόηση με το Υπουργείο το οποίο δείχνει αδελφή. Κάνουν οι αγροτικοί τρεις μέρες νοσοκομείο να αποκτήσουν εμπειρία. Να γραφεί εμπειρία από αυτήν την επιστήμη. Καλά δεν. Είναι ιδιαίτερο. Λοιπόν, προέκυψε τότε για πρώτη φορά το θέμα όταν ήμουν εγώ δήμαρχος. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Βεζιάκη τότε, τον διοικητή του νοσοκομείου, το Βαράθμιο, και με το Υπουργείο, ο ίδιος ο Βεζιάκης, έδωσε λύση. Από τις δύο γιατρούς που πήραν ταυτόχρονα, ο ένας θα έρθει εδώ και θα κάνει 1,5 μήνα. Θα κάνει δηλαδή εναλλάσσεις κύριο. Θα κάνει 1,5 μήνα εδώ, θα φύγει ο άλλος να πάει στο νοσοκομείο, θα έρθει ο άλλος και δεν δημιουργεί κανένα κενό. Μόνο αν θέλει. Αν θέλει γιατρό, μόνο αν θέλει. Όχι. Δεν είναι θέμα δικό του, είναι θέμα Υπουργείου και άνθρωπο το όσα ακριβώ. Είναι διαδεδομένη υπηρεσία. Όχι, βέβαια, είναι διαδεδομένη υπηρεσία. Δεν μπορώ να δει αν υπάρχουν ανάγκε. Αυτή η λύση δόθηκε τότε και νομίζω πω σε ένα-δύο χρόνια δεν ξέρω μετά τι έγινε. Μάλιστα, επί τη θεία μου υπήρξε αυτή η λύση και δεν υπήρχε κατανόηση. Αυτό το λέω να δώσετε και αυτή τη λύση και πιστεύω να υπάρχει κατανόηση. Για το θέμα το ίδιο πριν τρία χρόνια είχε προσλήψει ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο θέμα, το μάτσο είχε μαγειοσύρωμα. Πριν τρία χρόνια ακριβώς δηλαδή είχε μαγειοσύρωμα. Κάναμε ένα ψήφισμα, το οποίο το πήραμε και στο νοσοκομείο, στον πρόεδρο του νοσοκομείου, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και κάποιος συμπολίτης το ψήφισμα αυτό το προχώρησε παραπέρα και πήγε μέχρι το Υπουργείο. Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλων της απειλής. Και σε μία εβδομάδα λύθηκε το πρόβλημα. Είστε γιατρός. Αν το πείτε αυτό. Όχι, το σύνολο, άλλο προσωπικά, εσύ μπορεί να το κάνεις προσωπικά, το σύνολο. Εάν δεν γίνει εσύ το σύνολο, γίνει κάποιο ψήφισμα να το βάλουμε σε μια το θέμα, το θυμάστε το είχαμε ψηφίσει, το στείλαμε στον τύπο, το στείλαμε στον πρόεδρο της νοσοκομείας, το στείλαμε στον βουλευτή και κάποιος εδώ συμπολίτη το προχώρησε παραπέρα. Το Υπουργείο. Προχωράμε, παρακαλώ, Νιώσια, παρακαλώ.